Ευχαριστούμε. Πάμε στον κύριο Ρουσουνίδη, τον Γενικό Διευθυντή του ΜΠΑΣΙΞΕ. Καλό μεσημέρι, κύριε Ρουσουνίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκου. Από ό,τι φαίνεται, η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου έχει καλές ενδείξεις. Ακούγοντας προηγουμένως τον Υπουργό, τώρα δεν θυμάμαι, μου είπε γύρω στις 60 πτήσεις περίπου ότι έρχονται. Δεν ξέρω εσείς τι πληροφόρηση έχετε. Εμάς τα δεδομένα τα οποία αξιολογούμε καθημερινά μας δείχνουν ότι μπαίνοντας τον Αύγουστο θα συνεχίσει έτσι αυτή η χλιαρή εικόνα που είχαμε και τον Ιούλιο, χωρίς κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση, και η εισρωή των τουριστών από το εξωτερικό είναι τέτοια η οποία δεν μας δίνει κάποια αλλαγή στο σκηνικό ή να ανατρέπει την οποιαδήποτε εικόνα έχουμε μέχρι στιγμής. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω, 60-66 πτήσεις για μία εβδομάδα αν θεωρούνται ικανοποιητικός αριθμός. Εντάξει, θα πρέπει να δούμε και πόσοι άνθρωποι είναι σε αυτή την πτήση, πόσοι είναι τουρίστες. Μάλιστα, είναι πολλά που πρέπει να δούμε. Ακριβώς. Και 60 πτήσεις την εβδομάδα δεν είναι πολλές. Αν συγκρίνουμε με περσινά και προπέρσινα δεδομένα, φυσικά, χωρίς να λέμε ότι μπορούσε να γίνει οποιοδήποτε άλλο πράγμα, διότι αντιλαμβάνεστε, με αυτή την πανδημία ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και στην τουριστική βιομηχανία αλλά και ευρύτερα στην κυπριακή κοινωνία. Είναι αστάθμητοι παράγοντες, είναι ευμετάβλητοι παράγοντες, πράγματα που δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε ίσως από την αρχή. Γινόμαστε και εμείς σοφότεροι μέσα από αυτές τις δυσκολίες που περνούμε αυτή τη χρονιά, και σίγουρα ίσως μας βοηθήσουν να επιταχύνουμε κάποιες από τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν και θα γίνονταν βάσει του εθνικού στρατηγικού σχεδίου που αφορά τον τουρισμό. Άρα φέτος δηλαδή με αυτούς τους αριθμούς δεν σώζεται απολύτως τίποτα? Φέτος το έχουμε πει και άλλες φορές, θα προσπαθήσουμε να σώσουμε ό,τι περισσώζεται. Είναι πολύ δύσκολη χρονιά, έως και κάποιους ίσως είναι και καταστροφική. Όμως δεν πάβει από το να προσπαθούμε, θα κάνουμε ό,τι το δυνατόν, έτσι ώστε να μειώσουμε τη ζημιά και την έκθεση της βιομηχανίας αυτής. Μιας βιομηχανίας η οποία είναι η προμετωπίδα της κυπριακής οικονομίας, η ατμομηχανία, αν θέλετε, όπως έχει χαρακτηριστεί από πάρα πολλούς, πρέπει να την προστατεύσουμε, να την στηρίξουμε, να την βοηθήσουμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να μπούμε με το δεξί στο 2021 και να μπορέσουμε να πάρουμε ρυθμούς ανάκαμψης που θα μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι ότι σε 2 με 3 χρόνια από τώρα θα μπορούμε να επιστρέψουμε σε νούμερα του 2019. Τώρα έχουμε κρατήσεις, έχετε κρατήσεις από Κύπριους, δηλαδή τώρα τον Αύγουστο θα είναι αρκετοί αυτοί που έχουν επιλέξει να μείνουν σε ξενοδοχεία εντός Κύπρου? Κοιτάξτε, φαίνεται ότι και για τον λόγο ότι ο Αύγουστος είναι ο παραδοσιακός μήνας που επιλέγουν οι συμπατριώτες μας να κάνουν τις διακοπές τους, και παράλληλα με τα ελκυστικά πακέτα και τιμές που έχουν ανακοινώσει τα πλήστα ξενοδοχεία. Τα λέτε ελκυστικά, γιατί υπάρχουν και διαμαρτυρίες ότι είναι τιμές που είναι αρκετά ψηλές και καθόλου ελκυστικές. Επιτρέψτε να διαφωνήσω και να είμαι έτσι λίγο έντονος σε αυτό το θέμα, διότι λόγω και των διαφόρων που ακούγονταν και ίσως και κάποιων παραπλανητικών δημοσιευμάτων που είδαμε τελευταίως, εμείς καθημερινά κάνουμε την έρευνα μας και βλέπουμε τις τιμές. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν τιμές που είναι μειωμένες από 15 μέχρι και 50% σε σύγκριση με τις περσινές. Υπάρχουν, οι συμπατριώτες μας μπορεί να βρουν ακόμα και σε πεντάστερο ξενοδοχείο 120 μέχρι και 160 το βράδυ τα δύο άτομα, δηλαδή ένα άτομο από 70 μέχρι 80 ευρώ το άτομο σε πεντάστερο ξενοδοχείο με πρόευμα. Υπάρχουν όμως τιμές για όλα τα βαλάντια. Οπότε εγώ καλώ τον κόσμο να μπαίνει απευθείας και στην ιστοσελίδα μας, να βλέπει, να παρακολουθεί τις τιμές, να μιλάει και απευθείας με τις μονάδες που δίνουν και ελκυστικότερες τιμές όταν τις πάρει κάποιος απευθείας τηλέφωνο. Από το τηλέφωνο και όχι από τις πλατφόρμες που υπάρχουν μέσω διαδικτύου. Άρα δηλαδή η πληρότητα τον Αύγουστο των ξενοδοχείων πού είναι, πού βρίσκεται? Κοιτάξτε, η πληρότητα, αξιολογώντας όπως είπα τα δεδομένα μας καθημερινά, τις καθημερινές είναι πάρα πολύ χαμηλή η πληρότητα, από 3 μέχρι 8 και 10%, η οποία αντιλαμβάνεστε είναι ιδιαίτερα ζημιού. Όμως, ευελπιστούμε ότι τον Αύγουστο
εφόσον οι ολιγοήμερες διακοπές ίσως παραταθούν λίγο περισσότερο και εφόσον γνωρίζουμε ότι και έχουμε πληροφόρηση ότι οι περισσότεροι συμπατριώτες μας θα επιλέξουν την Κύπρο φέτος για διακοπές, θεωρούμε ότι θα ανεβεί αυτό το ποσοστό της καθημερινές και παράλληλα τα Σαββατοκυριακά που κυμαίνεται γύρω στο 40 με 60, ίσως πάει μέχρι και το 70% σε κάποιες περιπτώσεις. Θα ανοίξουν και άλλα ξενοδοχεία. Ναι, θα ανοίξουν ακόμα λίγα. Είναι υπεραρκετά θεωρώ έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν τον εσωτερικό τουρισμό, διότι άλλο περιεχόμενο ή άλλη τουριστική ζωή από το εξωτερικό δεν φαίνεται να έχουμε ιδιαίτερη. Ελπίζοντας φυσικά πάντα βάσει των προβλέψεων και, και του Υφυπουργού για 100.000 τουρισμό τον Αύγουστο να βγουν και αυτά αληθινά. Όπως είπα, είναι αστάθμιτοι οι παράγοντες. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει στο σύντομο μέλλον τι γίνεται λόγω της πανδημίας. Εμείς όμως να πούμε κιόλας ότι είμαστε σε απόλυτη σύμπλευση με τους αρμόδιους υπουργούς και τα υπουργεία που άπτονται τα θέματα του τουρισμού αλλά και της πανδημίας που είναι συνδεδεμένα πλέον αυτά τα δύο. Οπότε ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να ανακάμψουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.